Στο σημείο αυτό, πάμε να συνδεθούμε με τη Ράφα, πάμε να συνδεθούμε με την Λωρίδα της Γάζας για να συναντήσουμε εκεί τον Βασίλη Στραβαρίδη από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, επικεφαλή της Επίγουσας Ανθρωπιστικής Παρέμβασης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Κύριε Στραβαρίδη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα σας από την Γάζα, την Λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, είστε στη Ράφα, έτσι? Μάλιστα, είμαστε στη Ράφα. Είστε στη Ράφα, είστε στην τρίτη εβδομάδα, αν μετράω καλά τις μέρες και τις εβδομάδες που βρίσκεστε εκεί. Έχουμε ακούσει πολλά, επιχειρήσαμε και πριν 2-3 μέρες μία επικοινωνία μαζί σας, δεν τα καταφέραμε. Απόψε νομίζω ότι σας βλέπουμε και σας ακούμε καλά. Πάμε να δούμε ποια είναι τα μαντάτα, ποια είναι τα νέα από την περιοχή, πώς ο κόσμος αντιδρά στις ειδήσεις αυτές. Ποιες είναι οι ειδήσεις, επικείμενη επίθεση, στρατιωτική επιχείρηση από το Ισραήλ στη Λωρίδα, στην περιοχή, στην Ράφα. Και φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις σιγά σιγά πλησιάζουν προς την Ράφα, έστω και αν δεν έχει δοθεί το πράσινο φως για κάτι τέτοιο. Πώς το βιώνετε εσείς, ποια είναι η πραγματικότητα, πώς το βιώνει ο κόσμος, πώς αντιδρά? Ο κόσμος, περισσότερο από τη μισή Λωρίδα της αποφάσισε το τελευταίο διάστημα να καταφύγει στην περιοχή της Ράφα, που είναι μια περιοχή που είχε 250.000 κατοίκους και το τελευταίο διάστημα υπολογίζεται ότι έχει περίπου κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, περίπου 1.300 με 1.400. Και θεώρησε ότι είναι ίσως η πιο ασφαλής λύση από τη στιγμή που το βόρειο και το κεντρικό κομμάτι είχαν ουσιαστικά είτε κενωθεί είτε καταστραφεί. Και έτσι αναγκάστηκε να πάρει μια απόφαση να μετακινηθεί πολλές φορές, μάλιστα σε περιπτώσεις 3, 4, 5 και 10 φορές μας έχουν ενημερώσει ασθενείς ότι αναγκαστήκαν να φύγουν, γιατί θεωρούσαν ότι μια μικρή μετακίνηση θα ήταν η λύση. Μετά μια δεύτερη, μια τρίτη, δεν θέλουν να φύγουν μακριά από τα σπίτια τους. Οπότε θεωρώντας ότι είναι το πιο ασφαλές μέρος στην περιοχή της Γάζας, κατέφυγε εδώ και το τελευταίο σχεδόν δίμηνο, ένα πολύ μεγάλο, πολύ έντονο. Ο αριθμός και η κίνηση και οι άνθρωποι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι έχουν ζευτεί εδώ, γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο ασφαλές μέρος. Δυστυχώς, από τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από 4 μέρες, όπου και ανακοινώθηκε από την πλευρά του Ισραήλ ότι θα γίνει κάποια χερσαία εισβολή στην περιοχή της Ράφα, αλλά και κάποιες επιθέσεις που συνδυάστηκαν με αυτές τις ανακοινώσεις, έκαναν τον κόσμο να φοβηθεί πάρα πολύ. Και ήδη μέσα σε 2 μέρες από την περασμένη Κυριακή το βράδυ, που είναι οι δυνητές επιθέσεις που νομίζω συνδυάστηκαν και με τις ανακοινώσεις για την απελευθέρωση των 2 μοίρων, ήταν η στιγμή που άρχισε ο κόσμος να μετακινείται. Όχι μόνος ο κόσμος, αλλά ένα κομμάτι του πληθυσμού. Σιγά σιγά, μέσα σε 3 μέρες, ήδη το καταλάβαμε και από τους προσκραυλισμούς της και τα πρόχειρα κατοικίων που άρχισαν να αδειάζουν σιγά σιγά και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Φωτιά, κάρα με δάκια και άλογα, τα οποία δένανε προς τη βόρεια πλευρά, προς τη μέση πλευρά ουσιαστικά της Γάζας, στην Middle Area που ονομάζεται, που θεωρούν ότι ίσως είναι μια λύση, γιατί αν όχι να είναι ασφαλής, τουλάχιστον να είναι πιο κοντά στα σπίτια τους, στις περιοχές τους, στις γειτονιές τους, γιατί ούτως ή άλλως και στη Ράφα ήταν πρόσφυγες, εξωτερικοί πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Κύριε Στραβαρίδη, αυτό το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας εχθές από την Wall Street Journal και ήρθε μέσω μιας ΜΚΟ Αιγυπτιακής, αναφέρομαι στον καταβλισμό που χτίζεται για πρόσφυγες Παλαιστίνιους εφόσον χρειαστεί να περάσουν στο Αιγυπτιακό έδαφος, από την άλλη μεριά των συνόρων, από την άλλη μεριά δηλαδή των συνόρων της Ράφα με την Αίγυπτο. Σαν άκουσμα, πώς το δέχονται αυτό οι Παλαιστίνοι, οι πρόσφυγες που αναφέρατε, οι εσωτερικοί εκτοπισμένοι και στην περιοχή? Είναι κάτι το οποίο τους ακούγεται θετικά γιατί υπάρχει μια ασφάλεια εκεί που θα πάνε? Είναι κάτι το οποίο τους τρομάζει γιατί ξέρουν ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει επιστροφή μετά στον τόπο τους? Κύριε Χαρίτο, ίσως η διαφορά αυτή τη φορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες είναι ότι ο κόσμος που ζει στη Λωρίδα της Γάζας δεν είναι πλέον τόσο αισιόδοξος από όσο μπορώ να συγκρίνω από αυτά που λένε και οι ίδιοι και άλλοι συνάδελφοι που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν βιώσει και δύσκολες περιόδους στο παρελθόν. Φαινόταν ότι στο παρελθόν, ό,τι θα συνέβαινε, λέγανε ότι εμείς θα ξαναχτίσουμε το σπίτι μας, θα επιστρέψουμε όπου και αν γίνει. Ακόμα και όταν ξεκίνησε τον Οκτώβριο ο πόλεμος αυτός, ήταν θα κάνουμε υπομονή και μετά θα επιστρέψουμε, θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή.
Τώρα που έχουν περάσει 5 μήνες, βλέπω μεγάλη διαφορά, τουλάχιστον σας λέω με αυτό που μπορώ να συγκρίνω και από αυτό που λένε οι ίδιοι άνθρωποι, που ψάχνουν τρόπους πώς θα μπορέσουν να φύγουν αρκετοί από αυτό. Κάποιοι συνεχίζουν να υποποιούν και εμείς εδώ ζούμε, εδώ είναι το σπίτι μας, εδώ θα επιστρέψουμε, θα το ξαναχτίσουμε, θα βάλουμε μια σκηνή και στα χαλάσματα του σπιτιού μας, στην αυλή μας και σιγά σιγά θα ξαναγεννηθούμε. Αλλά υπάρχει και κάποιο κόσμο που μπορώ να σα πω το προσωπικό, δηλαδή άνθρωποι που του ξέρουμε χρόνια, οι οποίοι λίγο πιο και ψάχνουν να δουν τρόπου πώ του διαφύγουν εκτό τη χώρα, στην Αίγυπτο, με οποιοδήποτε μέσο. Οπότε δυστυχώ όλε αυτέ οι θεωρίε που και εμεί ακούμε βέβαια και ακούμε πολλά σενάρια για το ποιο λόγο υπάρχουν αυτέ οι εργασίε που γίνονται στην Χερσόνησο του Σινά, δεν ξέρουμε. Καθόλου ούτε νομίζω ότι ο κόσμος δίνει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Αυτή τη στιγμή σκέφτεται το σήμερα, σκέφτεται πώς θα αιώσει την οικογένειά του από τους βομβαρδισμούς, από τις μετακινήσεις, από το να βρει καθαρό νερό, από το να βρει φαγητό και να πέσει να έχει πρόσβαση σε υποδομικίας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οπότε αυτό είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και έχουν βάλει λίγο στην άκρη το επόμενο βήμα, όταν θα ανακοδηθεί. Σε μια εκεχηρία, μια πάση έστω, ιδανικά κάποια στιγμή μια ειρήνη πάση, για να μπορέσουν να κάνουν τα σχέδια για το μέλλον. Αλλά δυστυχώς είναι μάλλον το επόμενο βήμα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο όταν ανησυχούν για το πού βρίσκονται και πού μπορούν να πάνε και πού μπορούν να μετακινηθούν, να σκεφτούν τα διάφορα σενάρια που μπορεί να γίνονται χωρίς να έχουν καμία συμμετοχή οι ίδιοι στην περιοχή ή εκτός περιοχής. Ένα τελευταίο, κύριε Στραβαρίδη, και με αυτό σας αποδεσμεύω. Γνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πλησιάζουν προς την Ράφα, γνωρίζοντας ότι στο νοσοκομείο Νάσερ, αν δεν κάνω λάθος, είχατε μία αποστολή εκεί κατά τη διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης από τον Ισραηλινό στρατό, και από εκεί και πέρα έχετε ή είχατε μία αποστολή και στην ευρύτερη περιοχή, στο Χαν Γιούνις. Η απόφαση που έχει ληφθεί από εσάς ως οργάνωση είναι, αν οι επιχειρήσεις φτάσουν, ξεκινήσουν στην Ράφα και στις υπόλοιπες περιοχές, ενταθούν, παραμένετε ή πλέον υπάρχει σκέψη και εσείς σαν οργανισμός να φύγετε για την Αίγυπτο? Πάντα σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές, ο στόχος είναι να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες και την ασφάλεια του προσωπικού μας, είτε του τοπικού είτε του διεθνούς, αλλά σίγουρα πάντα έχοντας στο μυαλό μας τι μπορούμε να προσφέρουμε. Εάν δούμε ότι είναι δυνατή, αν αναλαμβάνοντας βέβαια πάντοτε κάποια πιθανότητα συμβίου, αλλά αν είναι δυνατόν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες, ειδικά τις ιατρικές και τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες, με κάποιες βασικές εγγυήσεις από όλες τις τοπικές αρχές και μόνους τους εμπλεκόμενους σε μία διαμάχη, πάντα θα προσπαθούμε να είμαστε εκεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές και η δική μας παρουσία μπορεί να είναι αποτρεπτική για οποιαδήποτε πιθανή επίθεση ή στοχοποίηση μιας ομάδας ή μιας περιοχής. Πολλές φορές δηλαδή ένα δικό μας νοσοκομείο μπορεί να είναι και ο λόγος που θα έρθει πολλοί κόσμος εκεί, γιατί θα αισθανθεί πιο ασφαλής. Δεν ισχύει δυστυχώς πάντα τα τελευταία χρόνια, αλλά παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι κάποιες φορές έχει κάνει τη διαφορά και όταν βλέπουμε το αποτέλεσμα και βλέπουμε τους ανθρώπους και την ικανοποίηση και τη σημαντική ανάπτυξη που νιώθουν λόγω της παρουσίας μας, πιστεύουμε ότι σε συνδυασμό με τις επαφές που μπορούμε να κάνουμε με όλους τους εμπλεκόμενους, είναι πιο πιθανό να μειώσουμε τις πιθανότητες για οποιοδήποτε ατύχημα και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλα αυτά βέβαια είναι πάντοτε με κάποια όρια και όταν θα δούμε ότι η κατάσταση δεν θα είναι αποδεκτή, εννοείται πως όλοι και οι οργανώσεις θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιο τρόπο είτε να μετακινηθούν σε πιο ασφαλείς περιοχές, είτε να προσπαθήσουν να βρουν για κάποιες μέρες να μην έχουν επιχειρήσεις μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ναι. Αλλά προς τη στιγμή που βλέπουμε είναι ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε το σκηνικό. Αυτό το σκηνικό έχουμε μάθει να λειτουργούμε με τους όρους και με όλους τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργεί χωρίς μεγάλα προβλήματα. Βέβαια, στον άσυλο, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν εγκλωβισμένοι περίπου 5 συγγραφείς μας μέχρι το τελευταίο
προσπαθώντας ακόμα και στις ομάδες συντατικής θεραπείας να κρατήσουν λίγο τους ανθρώπους ζωντανούς, αλλά αναγκάστηκαν και αυτοί να εκενώσουν. Με κάποιους χάσαν επαφή, με δύο από αυτούς χάσαν επαφή και περιμένουν να δούμε τα νεότερα. Οπότε καταλαβαίνετε σε κάποιες περιπτώσεις λίγο ξεπερνάνε τα όρια, γιατί και οι διάφοροι που είναι από εκεί θέλουν να συνεχίσουν και δεν θέλουν να αφήσουν ασθενείς που έχουν και εξαρτώνται από το αν θα λειτουργεί μια αντλία ή από το θα υπάρχει ρεύμα για το οξυγόνο και οτιδήποτε. Λοιπόν, να ευχηθούμε όλοι οι άνθρωποι σας να είναι καλά, να συνεχίσουν να βρίσκονται στο πεδίο, να ευχηθούμε να τελειώσει σύντομα αυτό, έστω και αν δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, όλη αυτή η τρέλα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Στραβαρίδη, θερμά. Δεν ήταν η καλύτερη σύνδεση που είχαμε με την περιοχή. Ωστόσο, μόνο και μόνο το γεγονός ότι καταφέραμε να μιλήσουμε με τη Ράφα υπό τις συνθήκες αυτές, να σας ακούσουμε και να έχουμε από πρώτο χέρι την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην περιοχή, το εκτιμούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλό βράδυ από την Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την κουβέντα εδώ στο στούντιο.